Καλημέρα σας, είμαι Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι Μαγειρικίσμα. Σήμερα να κάνω μπισκότα θα είναι με γέμιση σοκολάτας και με τη μαρμελάδα. Χωρίζω τους κρόκους από τα ασπράδια και ρίχνω τα ασπράδια στον κάδο στο μίξερ. Κάδος πρέπει να είναι στεγνός και καθαρός, χωρίς ίχνος λίπος. Τα ασπράδια βάζω πρώτα χωριστά σε ένα μπαλάκι και μετά ενώνω με το προηγούμενο ασπράδι που είχα χωρίσει. Επειδή στο ασπράδι όταν χωρίζω μπορεί να πέσει ένα κομμάτι κρόκου ή τσόχλα, στα ασπράδια που θέλω να χτυπήσω δεν πρέπει να μπει ούτε σταγόνα λίπος. Α, κρόκος παιδιά είναι λίπος. Γι' αυτό το λόγο χωρίζω τα ασπράδια ένα-ένα και μετά το ενώνω. Ρίχνω λίγο αλάτι και χτυπάω με το μίξερ, περίπου ένα λεπτό. Ύστερα βάζω μισή ποσότητα την ζάχαρη σταδιακά σε 3-4 φορές, περίπου 30 γραμμάρια ζάχαρη. Δυναμώνω την ταχύτητα και χτυπάω μέχρι να γίνεται σφιχτή μαρέγκα. Ύστερα σε ένα μπολ ρίχνω τους κρόκους, την βανίλια και την υπόλοιπη ζάχαρη που έμεινε και χτυπάω μέχρι να ασπρίσει λίγο και να διαλύεται η ζάχαρη. 4 λεπτά περίπου. Τώρα βάζω το μισό μείγμα χτυπημένα ασπράδια στο χτυπημένο κρόκος και ανακατεύω με μία σπάτουλα με πολύ μαλακές κινήσεις για να μην πέσει το μείγμα. Το επόμενο μισό μείγμα βάζω όταν να ενωθεί η πρώτη δόση. Ύστερα στο αλεύρι βάζω κακάο και ένα κουτάλι της σούπας baking powder. Ανακατεύω και ευκαινίζοντας ρίχνω στο μείγμα με χτυπημένα αυγά. Και πάλι ανακατεύω σιγά σιγά με απλές κινήσεις από κάτω προς το πάνω. Όταν να ενωθούν όλα τα υλικά, το μείγμα θα φαίνεται έτσι όπως σας δείχνω τώρα. Σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής ή μπορείτε να πάρετε απλή καθαρή σακούλα, αδειάζω το μείγμα και την κλείνω. Και σε μία άλλη σακούλα έβαλα πηχτή μαρμελάδα . Ετοιμάζω ταψί, πάνω στο ταψί στρώνω την λαντόκαλα και φτιάχνω από το ζύμη στρόγγυλα μπισκοτάκια. Ό,τι μέγεθος θέλετε. Εγώ κάνω περίπου 3 πόντους σε διάμετρο. Βάζω στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 10 λεπτά. Παραπάνω μην κρατάτε παιδιά γιατί να στεγνώσουν. Κάνω τη δεύτερη γέμιση σοκολάτας. Η πρώτη όπως σας είπα πριν είναι από την μαρμελάδα. Σε ένα μπρίκι βάζω γάλα, ρίχνω κομμάτια βούτυρο και τα ζεσταίνω για να διελυθεί το βούτυρο. Τα τεμαχίζω την σοκολάτα και μόλις ζεσταθεί το γάλα τα ρίχνω στο τεμαχισμένο σοκολάτα και αφήνω για ένα λεπτό για να λιώσει η σοκολάτα. Παιδιά, την γέμιση αυτή μπορείτε να φτιάξετε από βραδιά. Την σοκολατένια γέμιση ανακατεύω και αφήνω στο ψυγείο για μισή ώρα περίπου να κρυώσει. Κάθε 10 λεπτά ανακατεύοντας. Τα βγάζω έτοιμα μπισκότα από το φούρνο και αφήνω να κρυώσουν. Ύστερα διαλέγω από το μπισκότα κομμάτια με περίπου ίδιο μέγεθος και τώρα βγάζω την σοκολάτα που ήδη έχει παγώσει καλά. Την χτύπησα λίγο με το μίξερ και τώρα βάζω μέσα σε ένα κορνέ. Τώρα παίρνω ένα κομμάτι μπισκότα και βάζω πάνω την σοκολατένια γέμιση, αφήνοντας κενό στο κέντρο. Το κέντρο καλύπτω με την γέμιση μαρμελάδας.
τα κλείνω από πάνω με το άλλο στρογγυλό μπισκότα, ελαφρώς πατώντας, και το κάνω όλα τα μπισκότα που έχουμε με ίδιο τρόπο. Παιδιά, σας προτείνω να κάνετε διπλή δόση, γιατί δεν προλαβαίνεις να γυρίσεις πως εξαφανίζονται. Βγήκαν 7 μπισκότα. Παιδιά, βγαίνει πολύ μαλακό, πολύ νόστιμα. Όντως, είναι πολύ νόστιμα. Σας προτείνω να δοκιμάσετε, να το κάνετε. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Καλή επιτυχία. Γεια σας.